Μακαριωτάτου Αναστασίου Γιαννουλάτου, Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Ίχνη από την αναζήτηση του υπερβατικού. Συλλογή θρησκειολογικών μελετημάτων. Θρησκεία, Ινδουισμός, Βουδισμός, Ισλάμ, Αφρικανικά θρησκεύματα, Μυστικισμός και άλλα. Νάνακ. Δίος. Ο θεμελιωτής του σικισμού, Ινδός Νάνακ, γεννήθηκε το 1469 μετά στο Ταλβάντι του Πουντζάμπ της Βορείου Ινδίας, 65 περίπου χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λαχώρης, και ανήκε στην αριστοκρατική κάστα των Ξάτριγιας, δηλαδή πολεμιστών, όπως και ο Μαχαβίρα, ο ιδρυτής του Τζαϊνισμού και ο Βούδας. Ο Νάνακ, Ινδουιστής στα πρώτα του βήματα, ζούσε σε μια περιοχή όπου συμβίωναν μουσουλμάνοι και Ινδουιστές με συχνές εκρήξεις βίας και φανατισμού. Οι εμπειρίες αυτές τον οδήγησαν να αναζητήσει έναν συνδυασμό και μια υπέρβαση των δύο αυτών θρησκευτικών ομάδων. Η μυστική Ινδική παράδοση άσκησε επάνω του εντονότερη επίδραση από την μουσουλμανική. Χωρίς να απαρνηθεί τον κόσμο, την εργασία και την οικογένειά του, σύζυγο και δύο γιους, ο Νάνακ βυθίστηκε επί χρόνια σε έντονο στοχασμό. Σε ηλικία 30 ετών έζησε μια βαθιά πνευματική εμπειρία, ότι βρέθηκε στην αυλή του Θεού, όπου έλαβε απευθείας τα θρησκευτικά του μηνύματα. Ο Νάνακ περιόδευσε σε διάφορες περιοχές της Ινδίας και επισκέφθηκε μουσουλμανικά και Ινδουιστικά κέντρα. Διάφορες ιστορίες, με αμφισβητούμενη όμως ιστορική ακρίβεια, που κυκλοφόρησαν μετά το θάνατό του και συγκεντρώθηκαν αργότερα σε ανθολογία γνωστά ως Τζάναμ Σάκης, αναφέρουν ότι ταξίδεψε και σε χώρες μακρινές, παραδείγματος χάρη Βαγδάτη, Μέκα και Ιλάνη, και ακόμα ότι έφτασε ανατολικά μέχρι την Κίνα και δυτικά μέχρι τη Ρώμη. Το 521 μετά Χριστόν, ο Νάνακ με μερικούς αφοσιωμένους οπαδούς του εγκαταστάθηκε στο Καρταπούρ, χωριό του κεντρικού Πουντζάμπ, όπου ίδρυσε την πρώτη κοινότητα των Σίκα μαθητών. Είχε πια αναγνωριστεί ως γκούρου. Στην κοινότητα αυτή ήταν ευπρόσδεκτοι οι πάντες, αδιακρίτως φίλου ή κάστας. Μερικοί φαίνεται ότι έμειναν μόνιμα κοντά του, ενώ άλλοι τον επισκέπτονταν για να πάρουν την ευλογία του. Προτού πεθάνει, ο Νάνακ όρισε διάδοχό του τον Λέχνα, ονομάζοντάς τον Άνγκαντ, μέλος του σώματός μου. Ύμνοι και αποσπάσματα από το κήρυγμα του Νάνακ, που διακρίνονται για την συνοχή και το κάλος της εκφράσεως, συγκεντρώθηκαν από τον διάδοχό του και εντάχθηκαν στο Άντι Γκρανθ, ιερό βιβλίο των Σικιστών, γνωστό επίσης ως Γκούρου Γκρανθ Σαχίμπ. Διδασκαλία χαρακτηρισμός. Πυρήνα της διδαχής του Νάνακ αποτελεί η βεβαιότητα ότι υπάρχει, εισαγωγικά, ένας θεός, ο Άγκαρ, και αιώνια αλήθεια είναι το όνομά του, κλείνει. Είναι δημιουργός των πάντων, υπερβατικός, προσωπικός, ο οποίος όμως δεν γίνεται άνθρωπος, ούτε παίρνει άλλη μορφή. Αποκαλύπτεται με τον λόγο των εμπνευσμένων διδασκάλων, γκούρου. Ο Νάνακ αρνήθηκε την Ινδουιστική άποψη των Αβατάρα, των θείων ενσαρκώσεων, κράτησε όμως με μερικές τροποποιήσεις την πίστη στην ανακύκλιση των μεταβιώσεων και τον νόμο του κάρμα, ότι δηλαδή τη μορφή κάθε νέας γεννήσεως καθορίζουν οι πράξεις της προηγούμενης υπάρξεως. Το επιθυμητό τέλος το βλέπει ως συγχώνευση του ατομικού στο απόλυτο. Η σωτηρία αυτή επιτυγχάνεται με έντονη συλλογή και αγαπητική μνήμη του θείου ονόματος, στο οποίο συγκεντρώνεται η Αποκάλυψη. Και ακόμη με αφοσίωση στον Θεό, η οποία εκφράζεται με την φιλαλήθεια, την αγαθοεργία, την εθελοντική διακονία για το κοινό καλό και την αποφυγή του ηλιστικού φρονήματος, ασέλγειας, πλεονεξίας, θυμού, φιλαυτίας. Ο Νάνακ, απορρίπτοντας τις μορφές εκστάσεως και τα αισθησιακά λατρευτικά έθιμα, δεχόταν κάθε τύπο προσευχής που προέρχεται από ειλικρινή καρδιά και συνοδεύεται με αγνή ζωή.
Συνηγορώντας για μια λατρεία απέριτη και απλή, επέμενε κυρίως την Σέουα ή Σέβα, την καλοκάγαθη διακονία. Η θρησκευτική κίνηση που δημιούργησε ο Νάνακ υπήρξε ήρεμη, ευσεβιστική και δεν τάραξε ούτε ανησύχησε το θρησκευτικό ή πολιτικό κατεστημένο. Δεν αναφέρονται οχλήσεις από τους Ινδουιστές ή διώξεις από τους μουσουλμάνους ηγεμόνες. Η συμφιλίωση του Ινδουιστικού και μουσουλμανικού πνεύματος που επιχείρησε συγκίνησε πολλούς Ινδούς. Αργότερα όμως, τέλη του 17ου αιώνα, η ειρηνιστική αδελφότητα εξελίχθηκε σε αγωνιστική. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 12 εκατομμύρια σικιστές σε διάφορα μέρη της γης. Η περιοχή του Πουτζάμπ, όπου αναπτύχθηκε ο σικισμός, διαμοιράστηκε το 1947 ανάμεσα στην Ινδία και στο Πακιστάν. Η πικρία των σικιστών για τον διαμελισμό και την αποστέρηση ενός δικού τους κράτους εκρήγνεται συχνά σε πράξεις βίαιης διαμαρτυρίας.